Εφιαλτικές καταστάσεις ζει εδώ και μήνες μια νεαρή γυναίκα από την Πάτρα η οποία φέρεται να πληρώνει ακριβά το τίμημα ενός χωρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας με τον οποίο διατηρούσε το παρελθόν δεσμό έφτασε στο σημείο να αντισυκοφαντεί και να προβαίνει σε ενέργειες που πλήττουν την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας έχει προβεί στις εξής ενέργειες. Έχει ασκήσει βία πάνω της, της έχει κλέψει το κινητό τηλέφωνο, έχει αποσπάσει φωτογραφίες και βίντεο και την διέσυρε. Είχε κολλήσει συκοφαντικές και προσβλητικές φωτογραφίες στη γειτονιά της υπό την μορφή αφίσας την οποία έγραφε πάνω τα μοίρια όσα. Σε μία συνάντηση είχε κοπεί στο χέρι, είχε αλείψει το αίμα του στο πρόσωπό του προκαλώντας της τρόμο. Τη συκοφαντούσε με φωτογραφίες και βίντεο στο οικογενειακό, φιλικό, ακόμα και στο επαγγελματικό της χώρο. Έφτασε στο σημείο να αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή της, καθώς δεν άντεχε αυτόν τον διασυρμό στον κοινωνικό της περίγυρο. Περιγράφουν οι δικοί της άνθρωποι. Η γυναίκα υποστηρίζει πως ζει ένα δράμα εδώ και μήνες και αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να ζητήσει προστασία. Πράγματι, οι αρμόδιες αρχές του επέβαλαν περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση να την πλησιάζει σε απόσταση 200 μέτρων. Ωστόσο, ο άνδρας φέρεται προημερών να παραβίασε ορισμένους όρους των ασφαλιστικών μέτρων που του είχαν επιβληθεί, γεγονός το οποίο κατήγγειλε στην αστυνομία η παθούσα και λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας συνελήφθη. Την 5η μεσημέρι οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο για να δικαστεί. Ο ίδιος φέρεται να μην αποδέχεται τα όσα του καταλογίζονται. Ωστόσο, έλαβε προθεσμία για την προσεχή Δευτέρα, οπότε και η δικαιοσύνη θα διερευνήσει την υπόθεση και θα έχει τον τελικό λόγο.